απόψε στον εφιάλτη στην κουζίνα. Ένας Ιταλός από το Γκοριδαλό ζητάει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Εσύ δεν έχεις σχέση με την κουζίνα, μόνο τρως. Είμαι χομπίστα. Ο Γκαετάνο είναι πρώην καραμπινιέρε, άρα δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη ούτε στην κουζίνα του εστιατορίου του. Μπορείς να μου πεις ποια είσαι εσύ που φουρνάς? Εσύ ποια είσαι? Δεν είπες αλήθεια. Το προσωπικό κάνει ό,τι θέλει. Θα τη βάλεις να γράφει, να δούμε τι γίνεται όταν λείπεις. Καλησπέρα, είμαστε κλειστά αυτή τη στιγμή. Εντάξει, εγώ δεν κάτσα να δω τίποτα, εγώ σχολούμαι να φύγω. Έλα εδώ λίγο να τα δεις, αυτά δεν θέλεις να τα δεις. Και τρώτε και παραγγέλνετε από άλλο και μου διώχνετε και το πελάτη. Πάτε καλά. Εδώ το ντοκουμέντο. Διώχνουν και πελάτες. Το μενού είναι ιταλικό μόνο στο μυαλό του Γκαετάνο. Μακαρονάδες γίνονται και με ριζότο. Πέστε το φούρνο. Δεν υπάρχει. Και οι μερίδες από άλλο πλανήτη. Και το στερνό μου γεύμα να ήτανε, τόσο μεγάλο δεν θα μου το στέλνανε. Πες να το βάλει κατάπλασμα κάπου. Η κουζίνα θυμίζει κομμωτήρι. Δεν μπορώ γιατί με πάτε πίσω. Όλοι σας. Όλες είστε σωστοί και εμείς είμαστε λάθος. Εγώ δεν είπα ότι είμαι σωστή. Άμα δεν μπορεί να δουλέψει αυτή στο σερβίς, βγάλει την να καθαρίσει το αλέτες. Και εσύ γιατί είσαι, για κάτι καλύτερο. Μπορεί να πεις το ίδιο πράγμα χωρίς να το. Δεν μπορώ. Εσύ φεύγεις και δεν ξέρεις τι γίνεται και μετά έρχεσαι και μου ταχώνεις. Γιατί πότε να τα πούμε, όταν πάμε σπίτι εσύ πέφτεις για ύπνο. Παντόφλα σπίτι, ε. Το εστιατόριο χρειάζεται ολική επαναφορά. Θα τα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη. Τι ώρα. Θέλετε άλλες 10. Να. Θα σου πω. Άντε. Εσύ που δεν βγάζεις ρε τη σαλάτα με ό,τι πρέπει να έχει. Δηλαδή. Κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα. Ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στον Κοριδαλό. Ένας Ιταλός, πρώην αστυνομικός, που διατηρεί χρόνια εστιατόριο στην Ελλάδα, ζήτησε τη βοήθειά του. Πιστεύει ότι ο Έκτορας μπορεί να τον καταλάβει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον και λόγω καταγωγής. Βρίσκομαι στον Κοριδαλό και συγκεκριμένα στην πλατεία Μέμου. Το εστιατόριο που με κάλεσε βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Ο ιδιοκτήτης, ένας Ιταλός, πρώην καραμπινιέρε, δηλαδή αστυνομικός. Πάμε να δούμε μήπως και γίνω σήμερα εγώ ο δικός του αστυνομικός. Αυτό το μαγαζί είναι το παιδί μου. Είμαι σαν τον μπαμπά που βλέπει το παιδάκι που μεγαλώνει και ξαφνικά το παιδί μένει στάσιμος. Και αρχίζει και πέφτει αντί να πάει απάνω. Δουλεύω σε αυτή τη κουζίνα 13 χρόνια. Εκτός που ο Γκαετάνος είναι ιδιοκτήτης του μαγαζιού, είναι και ο άνθρωπός μου. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Η δουλειά μου είναι στα τηγάνια, αλλά ξέρω όλα τα ποστά. Έχει πέσει η δουλειά και χρειαζόμαστε όλοι ένα μεροκάματο. Φώναξα τον Έκτορα, μπας και μου δώσει μια λύση να μπορέσω να ξαναδώ το μαγαζί έτσι να ανθίσει πάλι. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Καλά, ανοιχτά. Ανοιχτά είμαστε, αλλά έχετε κάνει κράτηση. Θα έπρεπε. Ναι. Ωραία, ένα τραπέζι μπορώ να έχω. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Μπαίνε. Καλά. Μπαίνε, κράτηση. Τι? Δεν το ξέρεις. Τι είπα ότι χρειάζεται κράτηση. Την άλλη φορά θα στέλνω φαξ. Σε παρακαλώ, φύγε. Σε παρακαλώ. Πιστεύω πως έκανα σωστά που ρώτησα αν έχει κάνει κράτηση. Διότι έτσι δουλεύουμε εδώ στο μαγαζί. Οπότε ήταν σωστή η κίνησή μου. Ήσουνα στην Ιταλία καραμπινιέρα, αστυνομικός. Αστυνομικός. Και έφυγες και ήρθες στην Ελλάδα. Γιατί? Η Ελλάδα πάντα τη βλέπαμε εμείς έξω σαν ένα Λούνα Πάρκ. Βραδιές ατελείωτες, διασκέδαση. Όταν ήρθες στην Ελλάδα, με τι ασχολήθηκες στην αρχή? Βέντε μου καφέ εσπρέσο. Και μετά αποφάσισα να ανοίξει εστιατόριο. Έχει πάντα πέρασει μια καλή κουζίνα ιταλική. Και εσύ δεν έχεις σχέση με την κουζίνα, μόνο τρως. Είμαι χομπίστα. Ό,τι συνταγές υπάρχουν είναι οι συνταγές της γιαγιάς μου. Ελληνίδα. Ελληνίδα, γιαγιά μου. Ποια είναι η χειρότερη κριτική που έχεις ακούσει για το φαΐ σου? Ότι δεν έχουμε ποιότητα καθόλου. Και η καλύτερη? Ότι είμαστε the best. Η αλήθεια ποια είναι? Είναι στη μέση. Στη μέση. Πόσα κουβέρα κάνεις την εβδομάδα κάποτε? Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή κάναμε 2.500 κουβέρ. Και τώρα πόσα κουβέρ κάνεις? Τώρα κάνουμε 20-30 την ημέρα. Είσαι παντρεμένος, έχεις παιδιά? Ζω με μια γυναίκα. Πού δουλεύει εδώ? Δουλεύει εδώ, είναι συνεργάτη μου. Και δεν ήταν μαγειρίστρια, δεν είχε καμία σχέση. Έχει τεμπεραμέντο. Έχει... Ναι, από πού είναι? Είναι Πολωνίας. Αυτός που είναι συνέχεια από πίσω μας, ποιος είναι? Α, ο Προκόπης. Ο Προκόπης. Ο Προκόπης είναι συνεργάτη μου. Πόσα χρόνια? 12-13. Ασχολείται με τη σάλα γενικά. Λοιπόν, πάρα παραγγείλω. Παρακάτσω που θέλω. Τσι.
Μέχρι τώρα νόμιζα ότι ήμουν ανίκητος και ένιωσα πάρα πολύ άσχημα όμως να πω τα προβλήματά μου στον Έκτορα. Γεια σας. Τι είναι αυτό? Είναι κουμπί. Το είναι κουμπί, το βλέπω. Γιατί το κάνουμε? Το πατάει ο πελάτης για να μας φωνάξει. Για να σας φωνάξει. Και όταν έχει 300 άτομα εδώ τι γίνεται? 300 φορές ακούσει. Αυτό? Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Πόσα χρόνια δουλεύεις εδώ? Είμαι 3 εβδομάδες. Και μια και σε 3 εβδομάδες εδώ και είσαι καινούρια, πες μας, ποιο είναι το αγαπημένο σου πιάτο? Έχω αγαπημένο πιάτο, αλλά δεν είναι από αυτό το μαγαζί. Και γιατί εδώ δεν σου αρέσει το φαγητό? Δεν τρώω από εδώ. Νομίζω ότι η μόνη πατάτα που έκανα ήταν όταν του είπα ότι το αγαπημένο μου πιάτο δεν είναι από αυτό το μαγαζί, αλλά μου ξέφυγε. Καλά, ο κατάλογος έχει απίστευτα πράγματα. Πρέπει να έχει γύρω στις 30 πίτσες, 40 μακαρονάδες, οι οποίες γίνονται και με ριζότο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μία πάστα ματριτσιάν, αυτό μπορεί να γίνει και ριζότο. Αν θέλω να πάρω μία μακαρονάδα καρούζο, μπορεί να γίνει και ριζότο. Του μου γίνεται εδώ μέσα, δηλαδή, τα πιάτα. Ας παραγγείλουμε κάτι. Έχετε και ριζότα? Έχουμε. Και κάτι άλλο, λέει ότι τα μακαρόνια συν 1 ευρώ χρέωση αν γίνονται στο φούρνο. Δηλαδή γίνονται όλα στο φούρνο? Ναι. Θες να ρωτήσεις αν γίνεται πες στο φούρνο, στην κουζίνα? Ναι, εννοείται. Ευχαριστώ. Το μυστικό του καλό πέστο είναι να μην ανεβάζει πολύ θερμοκρασία, τη διαχωρίζεται το τυρί με το βασιλικό και γίνεται λάδι. Για να δούμε. Γίνεται. Γίνεται. Μάλιστα. Αυτός ο μάγειρας δεν είναι μάγειρας. Όπως έλεγε και ένας φίλος μου Ιταλός, είναι πανεπιστήμονας. Άρα θα μου φέρεις ένα πέστο φούρνο. Μία καρμπονάρα. Με τη ζυμαρικό. Με σπαγκέτι. Μία κρέμα καραβίδας μακαρόνια. Ναι. Και θέλω να μου φέρεις και ένα ριζότο. Με τόνο. Να πάρω σίζαρ, λες. Τι να σου πω, εμένα δεν μου αρέσει. Μα δεν τρώω από εδώ. Με φοβίζεις. Θα μου φέρεις μία σαλάτα σίζαρ. Και ένα πιάτο που θες εσύ. Αφήστε το πάνω μου. Ευχαριστώ πολύ. Κορίτσια, θέλω ένα πέστο φούρνο. Να σου πω κάτι, περίμενε. Πριν δείξει την παραγγελία. Πα στο τραπέζι και λες ότι δεν τρώστε από εδώ, δεν κάνετε αυτό, δεν κάνετε το άλλο. Πώς το βλέπεις εσύ? Αφού δεν τρώω από εδώ. Δεν είμαι υποχρεωμένη να τρώω από το μαγαζί που δουλεύω. Όταν είδα την Παναγιώτα να πάρει την παραγγελία και να απαντήσει στον Έκτορα, δεν τρώει από αυτό το μαγαζί έτσι, ένιωθα πάρα πολύ άσχημα. Και του λες αυτό δεν κάνει. Παιδιά, να μα δώσετε συγγνώμη την παραγγελία για τον κύριο Έκτορα. Μπορείστε, παρακαλώ. Ένα πέστο φούρνο με λιγκουίνι, ναι. Μία καρμπονάρα σπαγκέτι, μία κρέμα καραβιδών με λιγκουίνι, ένα τόνο ριζότο, μία σάλτσα σίζαρ και μία Ιτάλια. Μήπως σαλάτα σίζαρ? Ναι. Μόνο μακαρόνια έχεις πουλήσει. Αυτά μου παράγγειλε. Μα εσύ πρέπει να πουλήσεις, δεν πρέπει ο άλλος να σου πει. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ να φάει μόνο μακαρόνια. Πώς το βλέπεις εσύ? Αυτά μου είπε, αυτά έφερα στην κουζίνα. Εσύ είσαι σερβιτόρα, εσύ πρέπει να προτείνεις πράγματα. Όταν βλέπω μια κοπέλα που δεν ξέρει το μενού, δεν ξέρει τα πράγματα που πουλάμε, λέει και που δεν τα τρώει τα πράγματα, δεν μπορεί να κάνει το σέρβις. Εγώ προτείνω να ακυρώσεις μια μακαρονάδα. Μακαρονάδα και να κάνουμε μια σκαλουπίνια. Ναι. Τι ακυρώνουμε? Καρμπονάρα. Κοιτάζοντας λίγο τα σχόλια στο διαδίκτυο, έχουμε κάποιον που γράφει χάλια. Ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει μέχρι σήμερα. Το ότι είναι τεράστιες οι μερίδες δεν σημαίνει τίποτα. Τα μακαρόνια ήταν λάσπη. Ένας άλλος τον εκθιάζει. Τεράστιες μερίδες, τεράστιες πίτσες, πληρώσαμε λίγο. Το 80% πάντως των πελατών έχουν παράπονο ότι οι μερίδες είναι τεράστιες και χαμηλής ποιότητας. Για να δούμε. Ω Χριστός και Παναγία. Ωρίστε, σαλατούλα μας. Σίζαρ. Ναι. Μου κάνεις μια χαρή. Εννοείται. Μπορείς να μου φέρεις 5-6 πιάτα ακόμη σαν αυτά εδώ? Ναι. Ευχαριστώ, άδεια, ε. Και το στερνό μου γεύμα να ήτανε, τόσο μεγάλο δεν θα μου το στέλνανε. Τώρα καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Παίρνουν τη σαλάτα τη Δευτέρα και έχουν μέχρι την Παρασκευή στο ψυγείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καθάσι λες. Να είσαι καλά. Αυτή νομίζω είναι με μερίαδα ανθρώπινη. Εδώ νομίζω έχουμε 2 μερίδες ανθρώπινες. Φάγαμε ελαφριά σήμερα, μόνο μία σαλάτα. Αυτή η σαλάτα είναι τα πάντα εκτός από σίζαρ. Έλα, τελευταίος και τυχερός. Ό,τι πιο κλασικό υπάρχει. Σίζαρ. Απλά πράγματα. Ατζούγια, σκόρδο, αυγό, παρμεζάνα, κρουτών. Μετά βάλτε και τα αλλά δεν είναι σίζαρ. Πείτε την όπως θέλετε. Μπορούμε να την πούμε το του βαρκάρι, διότι ειλικρινά σας το λέω. Είναι τα πάντα εκτός από σίζαρ. Θεωρώ βασικά ότι δεν είναι ούτε και σαλάτα.
Μήπως δεν θα πάρει να τα δοκιμάσουν και αυτές. Πόσες είναι μες στην κουζίνα? Είναι τρεις. Τρεις. Μία, δύο, τρεις. Έλα. Άσε και τη μία εδώ να την έχω να τη βλέπω. Να τη λιβανίζω. Να, άσε εδώ. Τι είναι αυτό εδώ? Μου τα έφερε πίσω. Ξεφτυλιστήκαμε. Yes, 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 yes. Έλα, έλα. Έλα. Άντε, τράβα. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να φέρω τις παρατηρήσεις που έκανε ο Έκτορας για τα πιάτα. Ωραία είναι να μου πείτε πως για όλα τα προβλήματα που έχει αυτό το μαγαζί φταίει η Παναγιώτα. Όχι, πρέπει να τη διώξουμε. Όχι, κράτα την ακόμα λίγο. Κάτσε, τι να κάνω. Τι να κάνεις, δηλαδή να μας φ***ς από το κεφάλι που έχουμε τόσα χρόνια στη δουλειά, κάτσε. Έχω μία Παναγιώτα που μου κάνει επίθεση και πρέπει να φωνάξω εγώ. Και αν την αφωνάζει ο ίδιος το αφεντικό, πρέπει να το κάνει αυτό σε αυτή τη δουλειά. Ορίστε και το ριζότο. Είναι αδιανόητο αυτό που ζω. Είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω με ρύζι. Κάτι πάρα πολύ λιπαρό. Τόνος κρεμμύδι κάπαρι, το ριζότο βρασμένο 75 μέρες πριν. Να το πάω πίσω? Ναι, πάρ' το πίσω. Πες να το βάλει κατάπλασμα κάπου. Εντάξει. Άμα πονάει μέση κάποιου, καλκομανία. Κορίτσια! Αυτό λέει να το βάλεις κάπου κατάπλασμα. Δεν ήταν ευχαριστημένος ούτε με αυτό. Δηλαδή, εντάξει, δύο στα δύο. Τίποτα δεν του αρέσει. Δόξα, εσύ τι είναι αυτό? Κρέμα καραβίδων. Καρβονάρα μου. Δεν έχει βγει ακόμα, δεν την έχει βγάλει κουζίνα. Λιγαρίδα είναι χαλιά κατεψυγμένη. Καθώς και αυτή. Κακής ποιότητας. Το μακαρόνι είναι προβρασμένο. Τίγκα στην κρέμα. Δεν νομίζω να υπάρχει κόσμος σε αυτή τη γη που μπορεί να φάει αυτό το φαγητό. Είναι σκαλοπίνα με μανιτάρια. Να σου πω, υπάρχει κόσμος που τρώει αυτά τα πιατά όλα? Ναι, εννοείται. Αν δεν το φάνε όλα, το παίρνουν πακέτο. Και πώς το παίρνουν πακέτο? Ένα μεγάλο ποσοστό. Τι είναι να φέρει το φαΐ? Ξύπνα! Κάτσε, ηρέμησε, δεν μπορούμε να κάνουμε τη μία συζήτηση. Όχι συζήτηση μέσα στη δουλειά. Για το πιάτο μιλάμε. Ναι, εντάξει, θα μας τα πεις μετά. Πες στο φούρνο. Το σκαλοπίνι δεν θα το σχολιάσω. Ήταν σαν νερόβραστο. Αυτό είναι πες στο φούρνο, ε. Θα με αφήσεις λίγο να τα βρω με τον εαυτό μου πρώτα? Ναι, εννοείται. Γιατί αυτό είναι σοκαριστικό. Νομίζω με κοροϊδεύετε εδώ μέσα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πες στο φούρνο. Και στην πρώτη δημοτικού τα έκανα εγώ αυτά καλύτερα. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι σ***. Όποιος θα φάει αυτό, δεν θα βγάλει τη νύχτα. Ποιος σου έφτιαξε αυτό το πιάτο? Εγώ. Δουλεύεις εδώ πόσα χρόνια? 13. Και στα 13 χρόνια σου με σερβίρεις αυτά τα πράγματα? Ναι. Και είσαι ευχαριστημένη? Ναι, είμαι. Πόσο ευχαριστημένη είσαι? Πολύ. Πες μου ένα πιάτο που είσαι περήφανη από όλα αυτά. Όλα τα πιάτα. Δεν σας έχει πει κανένας δηλαδή ότι αυτό που βγάζετε έξω είναι πάρα πολύ κακό? Όχι. Έχεις πει ποτέ να δεις κριτικές που έχεις στο ίντερνετ? Ναι, έχω. Και τι λένε? Λένε και καλές και κακές. Στις κακές τι κάνεις? Διορθώνω. Υπάρχει ένα 30% που σου λένε πάρα πολύ καλό το φάκι, είναι πολύ και αυτοί μπορεί να είναι γουρούνια και να τους δίνεις και τα σκ*** να τα τρώνε γιατί είναι πολλά. Εδώ η ιταλική κουζίνα την ξέρει πολύ καλά αυτός, γιατί έχει πάει Ιταλία, έχει ζήσει Ιταλία. Δεν είναι μόνο η ποσότητα. Σίγουρα. Ποσότητα ξέχασε, είναι τα ποιότητα. Τα γουρούνια δεν ποιότητα. Είναι άνθρωποι, okay. Είναι και τα τρώνε. Τα τρώνε, ε. Κάτσε φάει αυτό λοιπόν, έλα, πάτο. Κοίταξε. Ναι, είναι φούρνο. Πού έχεις δει ποτέ σου γυναίκα μου, πες το φούρνο. Αφού ο πελάτης μου ζητάει φούρνο, τι να το πω, φίλε, δεν βγαίνει φούρνο. Κάνεις λάθος. Αυτό το πράγμα δεν τρώγεται, το καταλαβαίνεις. Γιατί δεν τρώγεται, άρα, δεν συμφωνώ μαζί σου. Δεν συμφωνείς, άρα φάτο και μάθετε, να σου πω και πες του, πες του, πες του, να σου μάθει τι είναι καλύτερο και κουζέ. Όχι, γιατί ξέρεις ότι θα καθαρίσει. Εσύ που μαγειρεύεις πολύ καλύτερος, τουλάχιστον αυτά τα σερβίρω. Δεν μπορώ να αφήνω τον Έκτορα και να μπαίνει στη κουζίνα και να μου πετάει τα μακαρόνια. Και εντάξει, ποιος είναι ο Έκτορας? Δηλαδή, ελπίζω να μην ξαναγίνει, γιατί την επόμενη φορά θα το πετάξω στο κεφάλι. Αν υπήρχε αστυνομία για τις κακές συνταγές, ήδη θα την είχαν βάλει αυτόφορο με συνοπτικές διαδικασίες. Άκουσε με. Ναι. Τον έφερα εγώ εδώ. Ναι, τον έφερες. Το σεβόσαστε. Αυτός που τον έφερε. Το σεβόσαστε. Ναι. Δεν πρέπει να κάνετε αυτά. Εσύ που του ρέχνει τα πράγματα και να του πεις να φάει τον άνθρωπο. Αυτός δεν είναι πρώτος που τα είπε. Αυτός είναι μεγάλος σεφ. Στοπ. Θες να μου πεις πουτάρτι ένας και να σου πει αυτό δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, κάτσε τη γνώμη του είναι. Ποιος είναι? Επειδή φοράει ένα καπέλο και εγώ φοράω καπέλο και... Okay?
Μπορεί ο Γκαετάνο να ήταν αστυνομικός, αλλά δεν φαίνεται ότι ξέρει πώς να λύσει το πρόβλημα. Ίσως επειδή και ο ίδιος είναι μέρος του. Πρέπει ο Έκτορας Μποτρίνη να τον φέρει αντιμέτωπο με την αλήθεια. Αν θα δεχθεί να τη δει κατάματα, είναι άλλη κουβέντα. Καλημέρα. Καλημέρα, πώς πάτε, κύριε Έκτορα. Όλα καλά εσείς? Εγώ μια χαρά. Κοιμήθηκα πολύ ελαφρύς. Γιατί? Γιατί δεν έφαγα τίποτα. Ο Γκαετάνο δεν έχει έρθει, ε? Όχι, δεν έχει. Έλα να κάτσουμε λίγο να τα πούμε. Είμαι περίεργη τι ήθελε να μου πει ο Έκτορας μετά από τα χτεσινά που τσακωθήκαμε. Για πες μου λοιπόν, ποια είναι η σχέση σου με την Ιταλική κουζίνα? Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπός μου είναι Ιταλός και από εκεί έχω ξεκινήσει και έχω μάθει την Ιταλική κουζίνα. Ακόμα μαθαίνω, δεν είναι που την έχω Ωραία. Μάθει εντελώς. Άκουσε με. Έχω την αίσθηση ότι είσαι μαγειρική, όλοι μαθαίνουμε κάθε μέρα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να βλέπουμε τα λάθη μας και να πηγαίνουμε μπροστά. Όταν εσύ έχεις έναν κατάλογο και γράφεις όλα τα πιάτα γίνονται ριζότο, δεν γίνονται όλα τα πιάτα ριζότο. Όταν σου λέει άλλο πε στο φούρνο, δεν γίνεται πε στο φούρνο. Γιατί βγάζει το λάδι. Ακριβώς. Εγώ το ξέρω ότι άρα βγάζει του λες, το λάδι. Φίλε, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα θα το πω εγώ στο πελάτη, όχι, δεν σου βγάζω πε στο φούρνο, γιατί δεν γίνεται. Ακριβώς. Θα μου πει, φεύγουμε από εδώ να πάμε εκεί που μα αρέσει να φάμε. Και θα είμαι ευχαριστημένη εγώ που έχασα το πελάτη. Τι λες ρε εσύ, Έκτορα, πού το είδες εσύ αυτό? Άκουσε. Ο πελάτης, ούτως ή άλλως, αν ξέρει από φαΐ, δεν θα μείνει ευχαριστημένος και δεν θα ξανάρθει. Έτσι μαγειρεύω, έτσι δουλεύει το μαγαζί τόσο χρόνια. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν έτσι, μέρα με τη μέρα. Βλέπουμε ότι γενικά ο χώρος είναι τελείως παρατημένος και ατιμέλητος. Όπως το φαγητό χθες, τα φώτα, τα μισά καμένα. Οι καρέκλες είναι τελείως ξεχαρβαλωμένες, τελείως διαλυμένες. Το μαγικό κουμπί μας βαράνε. Γενικά, ο χώρος θέλει πολλή δουλειά, όπως θέλει πολλή δουλειά και το φαγητό. Την οτροπία των ανθρώπων για να αλλάξει το φαγητό, ποιος την αλλάζει? Ciao, Ettore. Oh, buongiorno. Come va? Bene. Buongiorno. Βλέπω έχεις κάμερα εκεί. Ναι. Την έχεις κοιτάξει ποτέ? Όχι. Λοιπόν, εγώ νομίζω πρέπει να πάμε μία βόλτα. Okay. Να τη βάλεις να γράφει, να δούμε τι γίνεται όταν λείπεις. Το κάνουμε? Okay. Πάω να πατήσω το κουμπί και έτσι. Πήγαινε και φύγαμε. Να δούμε πόσα φίδια παίρνει ο Σάκο σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε πράγματα και θάματα. Στη διάρκεια της βόλτας του Έκτορα και του Γκαετάνο, η κάμερα καταγράφει ό,τι συμβαίνει στο εστιατόριο. Ο Γκαετάνο δείχνει να τους έχει τυφλή εμπιστοσύνη. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισε να πάρει το ρίσκο να μάθει μια αλήθεια που ίσως να μην του αρέσει. Ξέρεις μια παροιμία που λέει «Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντικιά»? Ναι. Πόσα χρόνια δουλεύεις με τα παιδιά? 12, 13, ανάλογα. Για να δούμε λοιπόν. Γιατί πολλές φορές δώσε θάρρος στο χωριάτι και θα ανέβεις στο κρεβάτι. Πάμε. Πάμε. Το υλικό από την κάμερά σου το δούμε αύριο στο meeting. Okay. Ωραία. Πάμε μέσα. Ανυπομονώ να δω τι καταγράψε η κάμερα. Ελπίζω αύριο να δούμε αυτά που θέλω να δω εγώ. Λοιπόν, πάω να αλλάξω, τα λέμε στην κουζίνα. Οκ, okay, σε περιμένω. Μπα, βρήκες τον τρόπο για να γυρίσεις. Πού ήσουν τόση ώρα? Ηρέμησε. Πού ήσουν τόση ώρα? Ηρέμησε. Εγώ ήρεμη είμαι. Εσύ φεύγεις και δεν ξέρεις τι γίνεται και μετά έρχεσαι και μου ταχώνεις. Και θες να είναι όλα τέλεια και συνέχεια λείπεις. Τι έγινε, τρώμε καραμούζα? Παντόφλα σπίτι, ε! Δεν τρέπεσαι. Εγώ όλη μέρα είμαι στο μαγαζί, καλύβω και τη θέση σου. Εσύ δεν κάνεις τίποτα. Πας και βόλτες έχεις και έχεις και να πεις. Σου φαίνεται η ώρα να τα πούμε τώρα? Γιατί ποτέ να τα πούμε? Γιατί όταν πάμε σπίτι, εσύ πέφτεις για ύπνο. Είναι δύσκολο να κρατήσω τις ισορροπίες με την Μπέτη. Επειδή έχουμε δύο παράλληλες ζωές. Η μία είναι στο σπίτι, είμαστε ζευγάρι, και την άλλη είναι στο μαγαζί. Δυσκολεύομαι για αυτό το πράγμα και πολλές φορές ερχόμαστε σε σύγκρουση. Παρακαλώ. Θα θέλαμε μια μπισκέτα ντομάτας. Ναι. Μια πάστα θαλασσινών. Μια πίτσα Ιτάλια. Ναι. Μια σαλάτα σιτσιλιάνα. Τέλεια. Να ήρθανε οι παραγγελίες, ξεκινάμε. Μια κουζίνα γυναικοκρατούμενη και ένας άντρας. Ένας κόκορας. Ο οποίος νομίζω έχει ευνουχιστεί. Λέτα, η σαλάτα λίγο πιο γρήγορη. Ο φούρνος είναι ζεστός. Ναι, σας. Βάλτε ξύλο, δεν είναι ζεστός. Βάλτε ξύλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μπέτη είναι αυτή που στην κουζίνα κάνει το κουμάντο. Αύριο θα βγει η σαλάτα. Έλα, βγήκε η πρώτη. Δόξε το Θεό, θα τη σκουπίσεις λίγο για να την πάω έξω. Παρόλο που προσπαθεί να ηγηθεί και να είναι το νούμερο ένα της κουζίνας ο ηγέτης, το κάνει εν μέρει αλλά δεν μπορεί γιατί δεν έχει τις μαγειρικές βάσεις. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, δεν ξέρεις τι είναι αυτό? Όχι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Σαλάτα εγώ το κόβω. Σε ένα μαγαζί. Τι έγινε? Δεν διαβάζεις το μενού, σαλάτα, καπρέζε, πάρτε με. Εσύ πήρες παραγγελία, κοπέλα μου, δεν ξέρεις τι πήρες? Τι έχει γίνει? Δεν γνωρίζω ποια σαλάτα είναι. Τι έχει γίνει, δεν ξέρει αν είναι σαλάτα, καπρέζε. Ναι, δεν ξέρει τι είναι. Καλά, εντάξει. Με έχουν βάλει στο σέρβις, παίρνω τις παραγγελίες, στρώνω τα τραπέζια, πηγαίνω τα νερά, γενικά όλα εγώ τα κάνω και ο Προκόπης κάθεται στη γωνία και ξύνεται.
Φύγε από τη μέση, Γαϊτανό! Φύγε! Περίμενα, σου μαζέψω τα μακαρόνια, μην κύρις πρίτσεις. Ήμαρτον, θα σε κάψω, άνθρωπε! Φύγε από τη μέση! Δεν μπορώ πάνω στη δουλειά, πάνω στη πίεση, να έχω 15 άτομα κάτω από τα πόδια μου. Εάς πάνε να και να με αφήσουν να κάνω τη δουλειά μου. Αλλιώς η δουλειά δεν βγαίνει. Έχει παραγγείλει μπρουσκέτα. Αυτό είναι μπρουσκέτα ή σαλάτα με. Αυτό είναι σαλάτα καπρέζε. Κάποια σαλάτα δεν παραγγείλετε σαλάτα εσείς? Όχι, έχουμε παραγγείλει μπρουσκέτα. Μπρουσκέτα. Χίλια συγγνώμη. Είναι κάποιο λάθος. Αυτό κοπέλα μου, μπρουσκέτα. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Θα το διορθώσουμε. Νομίζω πως είναι λογικό με τόσα που κάνω από το πρωί να κάνω κάποια λάθη. Έξω έχουν γίνει έχουμε πάει λάθος παραγγελίες. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ καταρχήν, πάει στο 32. Τη στείλατε 24, παιδιά. 32 την έστειλα εγώ, όλοι εδώ μέσα. Τώρα για meeting, όλοι. Η Μπέτη επικάλεσε meeting μέσα στη κουζίνα και εν ώρα δουλειά. Και αντί να το επικαλέσω εγώ το meeting, το έκανε αυτή. Πρώτα απ' όλα είναι η κουζίνα, από εμάς πρέπει να βγουν τα πράγματα, εντάξει. Τελείωσες. Ναι, τελείωσα, για πες και εσύ κάτι. Μπορεί να πεις το ίδιο πράγμα χωρίς να φωνάζεις. Ναι, δεν μπορώ. Πέρα γιατί άνθρωπο, δεν μπορώ, γιατί με πάτε πίσω. Με πάτε πίσω εμένα. Όλοι, όλοι σας, όλοι σας! Τελείωσες. Όχι, δεν τελείωσα! Κοπέλα, μόνο εσύ μιλάς εδώ μέσα. Σε αυτή την επιχείρηση υπάρχει μια ιεραρχία. Εδώ μέσα έχουμε όλοι ένα ρόλο. Αυτή είναι μέσα στην κουζίνα υπεύθυνη, εγώ είμαι του μαγαζιού και θα με ακούει θέλει δεν θέλει. Τι όλοι σας, μόνο εσείς είστε σωστοί και εμείς είμαστε λάθος. Εγώ δεν είπα ότι είμαι σωστή. Εμείς πρέπει να είμαστε ομάδα. Ομάδα δεν είμαστε, το καταλαβαίνεις. Ναι, αφού τα θέλετε λάθος. Εγώ δεν την έστειλα λάθος. Την πήρε η κοπέλα λάθος. Άμα δεν μπορεί να δουλέψει αυτή στα σερβίς, βγάλει την να καθαρίσει τουαλέτες, εντάξει. Καλύτερα. Εγώ. Α, είμαι για τουαλέτες εγώ. Ναι, για τουαλέτες είσαι. Γιατί και εσύ γιατί είσαι, για το καλύτερο. Εγώ είμαι για τα κάτια, μπορείς να το κάνεις. Γιατί εγώ τη δουλειά σου μπορώ να το κάνω. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά μου. Αυτή είναι η διαφορά με εμάς. Έξω όλοι. Τι έξω και μέσα, κάτσε μέσα. Κάτσε εδώ. Φέρομαι εδώ τον άνθρωπο για να γινόμαστε ρεζιλί. Εδώ μέσα νομίζω δεν χρειάζονται μποτρίνη. Χρειάζεται ένα μπαπά να τους κάνει εξορκισμό. Είναι όλοι σαν δαιμονισμένοι. Είμαστε. Ηρεμήστε και πάμε όπως πάμε. Ωραία, όμορφα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Εδώ δουλεύουμε το Σάββατο και δέρνουμε. Και τώρα γινόμαστε μάτσο με τίποτα. Η κοπέλα δεν καταλαβαίνει. Θα το πούμε αλλιώς. Άντε τώρα πηγαίνετε σε παρακαλώ όλοι έξω για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Μπέτη έχει πάρει πολύ αέρα τελευταία. Παίρνει αποφάσεις που θα έπρεπε να πάρω μόνο εγώ. Πρέπει να φερόμαστε λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρουν εδώ. Μα δεν καταλαβαίνουνε ρε σιγά. Μα μη φωνάζεις. Ναι, δεν καταλαβαίνουνε. Τι να κάνω, με πάνε πίσω. Θα βρούμε άλλο, θα τους αλλάξουμε. Θα βρούμε, το ξαναλέμε, θα βρούμε, θα ξαναλέμε. Έλα, βάλε την κρέμα πάνω. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί την Μπέτη έτσι. Τη έπιασε ένα αμόκ, άγχος, δεν ξέρω τι ήτανε. Οι Ιταλοί θα λέγανε πόρκα που τρώια και κουτσίνα τη μέρδα. Δηλαδή, κουζίνα. Εμείς, το όνομά μας και το μαγαζί και έτσι, δεν πρέπει να το χαλάσουμε επειδή η κοπέλα δεν ξέρει, δεν φταίει και η κοπέλα. Για να μαζέψεις κανένα πιάτο είσαι μέχρι εκεί. Okay. Σκορπιστείτε. Εσύ που είσαι παραπάνω, κάνε τα υπόλοιπα. Εσύ είσαι 10 μέρες εδώ. Και έχεις βγάλει μια γλώσσα από εδώ μέχρι εκεί. Στοπ, τελείωσε. Δεν ανέχομαι να μου μιλάνε έτσι. Τι δεν ανέχεσαι, κοπέλα μου. Τι δεν ανέχεσαι. Άνθρωποι, είμαστε λάθος, θα κάνουμε. Μα κάνεις μόνο λάθος. Τίποτα. Ναι. Μόνο. Έλα, μπες μέσα. Μα χειροποίηνα πιάτα τέτοια. Δεν ξαναβγαίνεις στον κόσμο. Πήγαν τον Γαϊτάνο σήμερα που είναι καλός άνθρωπος. Γιατί αν εγώ ήμουν στη θέση αυτού, οποιοδήποτε ήταν αυτός που φώναζε και έκανε και τα λάθη και όλα, θα τον είχα διώξει εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουν μιλήσει ποτέ. Και από χτες μας έχουν πρίξει. Μιλάνε και οι γυναίκες. Από πού ως πού. Γιατί δεν κατάλαβα. Οι γυναίκες δεν πρέπει να μιλάνε. Όχι, δηλαδή. Δεν πρέπει να μιλάνε. Γιατί δεν πρέπει να μιλάμε. Εσύ γιατί εμεί στόμα δεν έχουμε. Μέσα στη κουζίνα το αφεντικό είμαι εγώ. Όποιος δεν θέλει να με ακούσει, έξω όλοι, αφήστε με να δουλέψω. Έλα γρήγορα, 24. Δεν υπάρχει αυτό το 24. Πού το βρήκατε το τραπέζι. Παιδιά, εμένα δεν μου είπε κανένας ότι δεν υπάρχει. Εμένα μου είπαν ότι κάνανε λάθος με τις σαλάτες. Η κουζίνα κάνει λάθη. Γιατί κάνει λάθη το σέρβις. Το σέρβις κάνει λάθος επειδή κάνει λάθος η κουζίνα. Γκαετάνο. Σε ευχαριστώ για τη σπουδαία εμπειρία. Εγώ αυτό που θέλω να δω το είδα. Αύριο το μαγαζί θα μείνει κλειστό γιατί θα ξεκινήσουμε λίγο δουλίτσες. Θα τους μαζέψεις όλους έξω να μιλήσουμε και να δούμε πολλά πράγματα. Το σέρβις ήταν πολύ αργό. Οι μερίδες είναι τεράστιες για δύο άτομα. Εντάξει, με αυτή τη φασαρία που γίνεται εδώ μέσα, δεν νομίζω να ξανάρθω. Μετά από τον μπάχαλο που έγινε σήμερα, έχω μία έτσι προαίσθηση ότι θα γίνει ακόμα πιο μεγάλο αύριο με το meeting με τον Έκτορα. Φοβάμαι.
χθεσινή μέρα ήταν αποκαλυπτική. Ο Γκαετάνο φαίνεται να τα ακούει άσχημα από την Μπέτη, που εκτός από μαγείρισα είναι και σύντροφός του. Μια δύσκολη κατάσταση, αφού η Μπέτη δίνει τον τόνο και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Οι ρόλοι δεν είναι σαφείς ανάμεσα στο προσωπικό, με αποτέλεσμα όλοι να τσακώνονται μεταξύ τους. Καλημέρα! Buongiorno. Πώς είμαστε? Buongiorno. Buongiorno. Come sta? Bene. Σήμερα έχουμε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε έξω να τα πούμε. Α, να σου πω. Μπράβο, το λάπτοπ. Είσαι πολύ μπροστά. Έχω αγωνία να δω τι γράψαν οι κάμερες. Δεν ξέρω αν θα είναι υπέρ μου ή κατά μου. Κάτι θα σκέφτηκα πάρα πολύ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείς και αυτό που θέλει ο κάθε εστιατόρας. Ο Γκαετάνος έχει δημιουργήσει λοιπόν ένα κόνσεπτ με πολύ μεγάλες μερίδες. Διαφωνώ ή συμφωνώ. Δεν αφορά κανέναν, φαντάζομαι. Θεωρώ όμως ότι το φαγητό από τη στιγμή που θέλει να βάλει μεγάλες μερίδες να το κάνει, αλλά το κάνει 100% ιταλικό πλέον. Από εκεί που ήταν μια κουζίνα ελληνοϊταλική σε εισαγωγικά περασμένες δεκαετίες, να την πάει και να την κάνει όπως πρέπει. Δηλαδή μια σωστή καρμπονάρα. Την κάνει όσο μεγάλη θέλει. Μπορεί να σερβίρει ένα φορτηγό μακαρόνια, δεν με αφορά. Τουλάχιστον όμως να την κάνει αυθεντική. Ο Έκτορας, είμαι σίγουρος ότι θα μας κάνει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω όμως αν θα μπορούν να υποστηριχθούν αυτά τα πράγματα. Θέλει μια υποδομή, θέλει ένα προσωπικό, θέλει κάτι. Μπορεί να διαφωνώ με τον τρόπο που κάνει τις συνταγές η Μπέτη. Έχει όμως ένα καλό. Με το που μπαίνεις μέσα, βλέπεις ποιος κάνει κουμάντο. Ναι, όμως όχι με αυτόν τον τρόπο. Φύγε από τη μέση, Γκαετάνο! Ήμαρτον, θα σε κάψω, άνθρωπε! Φύγε από τη μέση! Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε στο ίδιο χώρο μαζί. Γιατί είσαι νευρικός εσύ, είμαι νευρική εγώ, μπαίνεις ανάμεσα και τα κάνουμε μπάχαλο. Ο Έκτορας πιστεύει ότι η Μπέτη είναι αυτή που βγάζει πιο πολύ δουλειά από όλους. Επειδή προφανώς την ακούει και φωνάζει πιο πολύ, είναι η μόνη που ακούγεται και έξω. Η κουζίνα ήταν πεντακάθαρη. Αυτό θα πει ότι από πίσω υπάρχει δουλειά, δεν είναι στην τύχη. Σίγουρα. Από εκεί πέρα, εσύ είσαι Ιταλός και ιδιοκτήτης και πρέπει να της πεις, ξέρεις κάτι, Μπέτη, καρμπονάρα αυτή είναι για τον. Πάμε να την κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει να καταλάβετε τι θέλετε να έχετε. Ένα εστιατόριο ιταλικό που θα γίνει από τα καλύτερα στην Αθήνα ή θέλετε να έχετε ένα εστιατόριο ιταλικό του Τουτιφρούτη. Όποιος μπαίνει μέσα κάνει τη δική του συνταγή. Αυτό δεν είναι εστιατόριο. Αυτό μπαίνω εγώ και λέω, κάνουμε μια καρμπονάρα με σκανέ, θα μου βγάλεις σκανέ. Όχι, θα πεις κυρία μου, η καρμπονάρα είναι αυτή. Θέλεις κάτι άλλο, δεν στο κάνω. Αυτά τα πράγματα που λέει ο Έκτορας δεν νομίζω να είναι εύκολα για να τα αλλάξουμε. Γιατί έτσι μας έχει μάθει ο κόσμος. Σήμερα έτρωγε αλλιώς και αύριο θα έρθει να φάει αλλιώς. Εγώ δεν το βλέπω σωστό. Εσύ συμφωνείς με το προσωπικό, είσαι ευχαριστημένος δηλαδή. Πιστεύω ναι. Είσαι ευχαριστημένη, Μπέτη. Όχι. Στοπ, σταματάμε εδώ. Άνοιξε το. Τελικό εστιατόριο εκεί. Μια παραγγελία θα ήθελα. Δύο καρμπονάρες, μία μπολονές και μία πέστο. Απλά λίγο γρήγορα. Εντάξει, εγώ δεν κάτσω να δω τίποτα. Εγώ σκόνομαι να φύγω. Γιατί, γιατί φεύγεις! Έλα εδώ λίγο να τα δεις! Αυτά δεν θέλεις να τα δεις! Αυτό που έκανε η Αλεξάνδρα, σηκώθηκε και έφυγε, δεν στέκεται που φαίνα, ήταν δηλαδή ακλωτσιά στο κ***. Εμείς δεν ξέρουμε που είχαμε κάμερες. Φύγε ένα διάλειμμα! Το πεινάσαι! Δεν γίνεται αυτό! Το πάντα κάνω όταν έχεις εσύ, εντάξει! Εσύ δουλεύεις μαζί τους όμως. Εσύ που είσαι εδώ, γιατί δεν δουλεύεις. Εγώ όμως δεν μπορώ να είμαι το κεφάλι του μαγαζιού παντού. Πρέπει να με βοηθάς εσύ. Γιατί δεν τρώτε εδώ? Τρώμε εδώ! Εδώ, εδώ, τρώτε αλλού! Δεν γίνεται να τρως 15 χρόνια από ένα μαγαζί, κάθε μέρα το ίδιο. Πρέπει να φας και κάτι άλλο. Μπέτη, φταίει γιατί καλύπτεις, μα***, και το βλέπω. Σε παρακαλώ, ε! Γιατί εσένα δεν σε έχω καλύπτει πολλές φορές. Την ουρά σου. Στοπ! Hey, stop! Εντάξει, μην μιλάτε καθόλου, ε! Εδώ το ντοκουμέντο. Καλησπέρα, είμαστε κλειστά αυτή τη στιγμή. Τρώμε, λοιπόν. Ναι, τρώμε. Σε καμιά ωρίτσα. Όχι, όχι. Και έχουμε και πελάτες. Εντάξει, κάναμε και κάτι. Ένα διάλειμμα κάναμε, παραγγείλαμε από αλλού να φάμε κάτι. Ήρθαν και δύο πελάτες στο μαγαζί άδειο. Τι τους λέτε, ότι έχουμε δουλειά. Τι τους είπατε, να κάτσουνε μαζί σας για φαγητό, αυτό. Δεν τους καλέσανε δυστυχώς και χάσαμε τους πελάτες. Δεν είδαμε τίποτα. Ρε, τι κάνετε εσείς, κορίτσια, πάτε καλά. Και τρώτε και παραγγέλνετε από αλλού και μου διώξετε και το πελάτη. Πινάμε, πάτε καλά. Γιατί, τι πίνανε, τι είναι αυτά τα πράγματα πινάμε. Που κάνετε. Δεν μπορώ να συγχωρέσω την Μπέτη, γιατί όλα αυτά που συνέβησαν και είδα από τις κάμερες, έπρεπε να μου τα έχει πει πριν. Η επόμενη φορά, αλήθεια, δεν θα ξανανοίξω εστιατόριο. Στοπ, θα ανοίξω ένα τσίρκο. Ε? Ιταλικό. Ιταλικό. Α. Σήμερα με έχουν σκάσει. Με έχουν φέρει στο αμήν. Έχω αγανακτήσει. Και έχω όρεξη να τους διώξω όλους έξω και να πάρω άλλους 4 από τον δρόμο. Θα αλλάξουμε το μαγαζί. Θα αλλάξουμε καρέκλες, τραπεζομάντιλα. Στην κουζίνα θα τη δείξω 5 πιάτα, είμαι σίγουρος, στροφάρι.
Από εκεί πέρα, με το προσωπικό, ας κάνουν ό,τι θέλουν οι δύο τους. Δικό τους είναι το μαγαζί. Θα σου λουποθεί, θα φτιαχτεί. Και όταν φύγω από εδώ, μπορείτε να το σερβίρετε και σε τάνκερ το φαΐ. Εγώ πάω να αλλάξω και θέλω να σου δείξω ένα πιάτο. Έφτασε η στιγμή για να μαγειρέψουμε τον Έκτορα. Ελπίζω να μάθουμε κάποια καινούρια πράγματα. Ο Έκτορας Μποτρίνη ανέδειξε στο meeting τα πραγματικά προβλήματα του εστιατορίου. Κατάφερε να δείξει στον Καετάνο, την Πέτη και τους υπαλλήλους τους πώς έχουν τα πράγματα. Η ανακαίνιση και το φρεσκάρισμα έχουν ξεκινήσει. Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες να δημιουργηθεί μια νέα εικόνα στο εστιατόριο μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό φυσικά δεν θα είναι αρκετό για να βελτιωθεί η δουλειά στην επιχείρηση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι ρόλοι, να υπάρχει ιεραρχία και μια κανονικότητα στον τρόπο επικοινωνίας του προσωπικού. Θα σου δείξω ένα ριζότο. Ούτε προβρασμένο ούτε τίποτε. Ένα κλασικό ιταλικό ριζότο. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, έχουμε μια κρέμα παπατζάρι, κρέμα τυριού γκοργονζόλα, κρεμμύδια χνηστό στον ατμό. Ρίχνουμε το ρύζι στη φωτιά, το καβουρδίζουμε. Το στάρισμα λέγεται στην Ιταλία. Με λίγο αλάτι. Αρχίζει και παίρνει θερμοκρασία. Προσπαθούμε να την ανεβάσουμε κι άλλο. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και το κρεμμύδι που έχουμε χνήσει. Και περιμένουμε τώρα να δουλέψει. Σβήνουμε με το κρασί. Μόνο με το τοστάρισμα έχει αρχίσει και δένει το ρύζι. Και ρίχνουμε το ζωμό μας. Το ριζότο θέλει γύρω στα 15 λεπτά. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε φουρνό. Παίρνουμε το παντζάρι μας. Είμαστε προς το τέλος, δεν το βάζουμε στην αρχή. Το ριζότο δένει. Το βούτυρό μας. Το βούτυρο πρέπει να είναι λίγο παγωμένο. Ρίχνουμε την παρμεζάνα μας και ανακατεύουμε. Στην ουσία τι κάνουμε. Ακριβώς. Οι Ιταλοί το λένε μαντεκάρε. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, όλοι λίγο. Ναι. Και είμαστε έτοιμοι. Βάζουμε την γκοργονζόλα μας. Καρύδια. Γιατί? Γιατί η γκοργονζόλα παντρεύεται πολύ με καρύδια. Το λαδάκι μου από πάνω. Πάρτε κουτάλι, καθαρίστε, φάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Το δοκιμάζουμε και είναι υπέροχο η γεύση του, η μυρωδιά του. Πολύ ωραίο ριζότο. Μπράβο, Έκτορα. Οι Ιταλοί λένε «Siamo arrivati al dunque», σε ελεύθερη μετάφραση «φτάσαμε στο ίστατο σημείο». Για να δούμε λοιπόν αν σήμερα ο Γκαετάνο βγάλει από μέσα του το ιταλικό του ταμπεραμέντο ή θα τον καπελώσει το προσωπικό του και πάλι. Καλημέρα! Buongiorno, buongiorno. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Bene, grazie. Καλά. Πού είσαι? Καλημέρα. Έλα. Η άλλη πού είναι? Έφυγε. Η Αλεξάνδρα είναι ασυγχώρητη. Με έκανε να νιώθω προδοσία και ειλικρινά δεν θέλω να τη ξαναδώ. Συνεχίστε να φτιάξει το μαγαζί, να τελειώνουμε σήμερα. Εμείς οι δύο θα πάμε κουζίνα. Πάω να αλλάξω και τα λέμε μέσα να σου δείξω το πιάτο για το πρόμο. Εντάξει. Okay. Σήμερα είναι μέρα που πρέπει να διαφημίσουμε το μαγαζί. Πώς και πώς περιμένω να μαγειρέψουμε τον Έκτορα. Σήμερα θα φτιάξουμε για να προμετάρουμε το μαγαζί κάτι πολύ ιταλικό. Οι Ιταλοί το λένε σουπλί αλ τηλέφωνο. Ξεκινάμε να κάνουμε ένα κιμά όπως κάνουμε για τα μακαρόνια. Mm. Μέσα εκεί ρίχνουμε ρύζι αρμπόριο, ζωμό και κάνουμε ένα ριζότο. Το βγάζουμε από τη φωτιά, το δένουμε με βούτυρο παρμεζάνα. Ρίχνουμε μανιτάρι σοταρισμένο, μπορεί να βάλουμε το σηκώτι από μια κότα. Μάλιστα. Και το παγώνουμε. Γκαετάνο! Έλα, κάνε ένα σουπλί. Είμαι σίγουρο που ο Γκαετάνο το ξέρει. Είναι πολύ σημαντικό η μοτσαρέλα να πιάνει από τη μία μεριά στην άλλη. Κοίτα τι ωραίο. Πολύ ωραίο, μπράβο. Το ρίχνουμε μέσα στο αυγό μας, τυπημένο. Όχι αλεύρι, απλά. Φρυγανιά. Φρυγανιά. Τελειαγάπη. Πολύ όμως. Εσύ θα τα κάνει λίγο πιο μικρά για έξω. Εγώ θα σου φτιάξω ένα να το δοκιμάσει. Αυτό που μας έδειξε ο Έκτορας για να διαφημίσουμε το μαγαζί είναι ένα πράγμα της καθημερινής στην Ιταλία. Είμαι πολλά χρόνια εδώ και χάρηκα πάρα πολύ όταν το είδα. Και εδώ είμαστε έτοιμοι. Και θα βάλουμε το σουπλί μας εδώ και θα πάμε να τα διαφημίσουμε στον κόσμο. Να το. Ωπς. Έγινε. Τρέχει. Αυτό που φτιάξαμε σήμερα για το πρόμο ήταν πάρα πολύ ωραία συνταγή. Και εγώ θέλω να την κρατήσω στο μαγαζί και είμαι σίγουρη ότι μπορώ να τη φτιάξω και δεν με νοιάζει τι να πει ο Γκαετάνος. Μπέτη, φωνάζεις την Παναγιώτα και τον Προκόπη να πάνε με τον Γκαετάνο στην πλατεία Ελευθερίας πάνω. Σας περιμένει μια έκπληξη για να διαφημίζετε το μαγαζί. Μάλιστα. Το ιταλικό σουπλί είναι το ιδανικό κέρασμα για να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα ενός ιταλικού εστιατορίου που μόνο ιταλικό φαγητό δεν σέρβεται. Είμαι περίεργη για το τι θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας σήμερα. Ο Προκόπης δεν είναι για αυτή τη δουλειά, δεν κάνει γι' αυτό. Πάλι καλά που θα έχουμε και τον κύριο Γαϊτάνο μαζί. Sarà
perché ti amo. Να κεράσουμε. Ανοίγουμε το μαγαζί το βράδυ, σας περιμένουμε. Ελπίζω να σας αρέσει το μένου μας το καινούριο. Τα φτιάξε ο ίδιος ο Έτορα, ο Πολτρίνη. Περιμένουμε. Τσάω. Γεια σου, Μπέλο. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Θέλουμε να σας κεράσουμε. Καλό ρίσκο και όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τα φτιάξε ο Έτορα, ο Πολτρίνη. Είναι εξαιρετικό. Περιμένουμε το βράδυ. Τσάω. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τσάω, γράψε. Λέγεται σουφλί. Ωραίο, ε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βράδυ σας περιμένουμε. Υποδεχτήκαμε πολύ κόσμο. Ήρθανε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίναμε να δίνουμε πράγματα. Χορέψαμε. Πέρασαμε ωραία. Όσο ο Γκαετάνο, ο Προκόπης και η Παναγιώτα έβαζαν τα δυνατά τους για να τραβήξουν την προσοχή των κατοίκων του Κορυδαλού, οι εργασίες ανανέωσης που εισηγήθηκε ο Έκτορας Μποτρίνη ολοκλήρωσαν την εικόνα του άλλοτε παραμελημένου εστιατορίου και το μετέτρεψαν σε έναν φιλόξενο, αυθεντικό ιταλικό χώρο που θα θυμίζει στον Γκαετάνο τη γενέτειρά του. Οι αλλαγές που έγιναν έδωσαν στο χώρο ιταλικό χρώμα. Τώρα μένει να εναρμονιστεί και το φαγητό με την υπόλοιπη αισθητική. Γυρνάμε από το promotion. Μπαίνουμε μέσα στο μαγαζί μετά από κάποιες ώρες, όλο αλλαγμένο. Ήτανε απίστευτο αυτό που έζησα εκείνη τη στιγμή. Καλώς τα παιδιά! Γεια σας! Γεια σας, παιδάκια! Πώς πήγατε? Πήγαμε πάρα πολύ καλά, Έτορα. Θα το δούμε απόψε αν πήγατε πολύ καλά. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για μένα, ναι. Θα ξανανοίξουμε, θα υποδεχτούμε πάλι κόσμο. Πιστεύω ότι έχουμε τα μυαλά πολύ αλλαγμένα σχέση πριν από όλο αυτό. Αν δεν μπορούσε ο Έκτορας Μποτρίνη, τότε ποιος θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μενού με μοναδικές ιταλικές γεύσεις? Το φαγητό είναι πλέον ιταλικό, όπως και η αισθητική του χώρου. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν? Όχι ακριβώς. Θα κάνουμε απόψε ένα τελείως διαφορετικό μενού. Καπρέζε, σίζαρ, ριζότο, μία πάστα και ένα φιλέτο χοιρινό με ρεβίθια και σάλτσα κατσατόρε, του κυνηγού δηλαδή, εντάξει? Okay. Εμείς είμαστε αρκετοί. Το σέρβις? Η αγωνία μου σήμερα είναι ο κάθε ένας να κάνει τη δουλειά του. Αν δεν τη κάνουμε, τη πατήσαμε. Πού θα δουλέψεις? Όπου θέλετε. Μέσα, έξω. Έξω θα είσαι. Μέσα εσείς είμαστε. Εσείς θα τα καταφέρετε. Μην έρθω από εδώ και μετά δεν μου βγάζετε πιάτα και δεν με προλαβαίνετε. Πάλι ξεκινάς τα ίδια. Άφησε μας να δουλέψουμε. Αφού δεν γίνεται αυτό. Έλα λίγο. Έλα, δεν έχουμε δουλειά ακόμα. Αρχίζει και μας πιέζει και μας τσιτώνεις. Γιατί? Η δουλειά του Γκαετάνο δεν είναι στη κουζίνα. Στη κουζίνα είμαι εγώ. Ο Γκαετάνος πρέπει να είναι έξω στη σάλα, να είναι με τους πελάτες, όχι με εμάς. Εμείς ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά. Ηρεμία, να βγάλουμε τη βραδιά. Καλησπέρα σας. Γκαετάνο, τι κάνεις εκεί, πατάλε, έξω εγώ, τι κάνεις? Σε πώς θα. Άστους, άστους να δουλέψουν, μην τους αγωνείς. Αλλά δεν υπάρχει. Τόμ και ο Τζέρι. Μια. Μας έχουν πρίξει το π***. Φύγε από την μέση, ρε Γκαετάνο, θα σε κάτσω. Φύγε από τη μέση, έλα. Έλα, κορίτσια, τις σαλάτες! Γρήγορα! Πάμε σιγά-σιγά! Δώσε παραγγελία! Το πρώτο πιάτο είναι μια απλή καπρέζε. Ντομάτα, μοτσαρέλα, λίγη ρόκα, πέστο γύρω-γύρω. Απλά, εύκολα, γρήγορα. Να πάρω κανένα πιάτο! Εσύ, τι κάνεις εδώ, ρε! Φύγε έξω! Τι ώρα! Λες κι είμαστε σε στάβλο. Στο Μαντρί. Εμένα μην μου δώσετε πιάτο να πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πάρα πολύ μικρές. Εντάξει, Έκτορε. Γιατί ντρέπεσαι? Ντρέπομαι. Να μην βγεις έξω τότε. Πες μέσα να τα κάνεις. Γιατί να μην ντρέπομαι? Γιατί το φαγητό είναι σωστό. Το ξεκαθάρισα αμέσως με τον Έκτορα. Του είπα ότι είναι πολύ μικρά τα πιάτα. Εγώ τροπιάστηκα να πω την αλήθεια. Εσύ και εσύ. Είσαστε έξω! Ναι. Δεν έχουν μαχαιροπύρουνα! Δεν έχουν πιάτο! Έχουν τίποτα στα τραπέζια! Γι' αυτό σε διώχνω, γι' αυτό σου λέω κάτσε έξω! Γιατί μπήκα μέσα, δίνω παραγγελία! Φύγε, δώσε μαχαιροπύρουνα, έλα! Εγώ ένα έχω να πω. Του Γκαετάνο το χωριό έχει γίνει π***. Έχω μείνει εγώ και η Παναγιώτα μόνο και περιμένω τουλάχιστον μια βοήθεια από αυτήν. Αυτή ήταν πάλι στον κόσμο της, δεν κατάλαβε τίποτα από αυτές τις μέρες που έχουμε μιλήσει. Τι να πω, η κοπέλα είναι άχρηστη. Έλα, Γκαετάνο, γρήγορα, βγαίνουν και άλλα πράγματα. Έλα, σε παρακαλώ. Εμείς είμαστε μόνο δύο άτομα εδώ, ε! Τρεις είσαστε! Τρεις! Θέλετε άλλες 10! Να, πάρτε τα! Ακόμα εδώ είσαι!
Ρε, δώσ' ας αυτή. Δώσ' την ηλίθεια να τα φάει. Αυτή δεν μπορώ να τη βλέπω άλλο. Σήμερα μου έχουν γυρίσει όλα. Έλα, έλα, έλα. Ποιον είπες ηλίθεια? Έλα, προχώρα, 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 προχώρα. Τι μ' ακουμπάς, ρε, ποιον είπες ηλίθεια? Θα σου πω. Άντε, θα σου κόψω τα πόδια μου. Θα σου κόψω τα πόδια. Τι είναι αυτό το καραγκιοζιλίκι? Τι είναι αυτά? Τι καθαρίζει? Πού είμαστε δηλαδή? Καθάρισε την πλούζα σου, μάζεψε αυτά και τα λέμε μετά. Καθάρισε και μαζέψου, έλα. Πόφτο. Τι ώρα σταματήσει το καραγκιοζιλίκι, πάμε. Θα το φτιάξουμε μετά, σε παρακαλώ. Όχι τώρα θα το φτιάξουμε, αυτό έπρεπε να έχει φτιαχτεί. Έχουμε κόσμο. Εγώ φεύγω. Κάτσε, σε παρακαλώ. Εγώ φεύγω. Δεν νιώθομαι με αυτό το πράγμα. Μια ακόμα συνεχίζεις. Θες να πιεις και από πάνω. Θα φύγω εγώ και θα μείνει αυτός να σε φύγει. Θα σταματήσετε λίγο, κόσμος περιμένει. Αν συνεχιστεί ακόμα αυτή η συμπεριφορά του Προκόπη, εγώ δεν θα αντέξω για πολύ εδώ μέσα. Πρέπει ο Γαϊτάνος να του βάλει μυαλό, γιατί αλλιώς θα φύγω. Ενώ έξω λύνεται το Κυπριακό, εδώ συνεχίζουμε τα πιάτα μας. Ε, παρακαλώ, έλα. Κάτσε λίγο, σε παρακαλώ. Σταμάτα. Τα βλέπεις, συνεχίζει. Σταμάτα. Δεν θα γίνουμε εδώ μέσα. Δεν θέλω να γίνουμε. Πες να μην με ακουμπάει. Εντάξει, θα τους το πω. Να του το πω. Προκόπη, σε παρακαλώ, μίλησε τη καλύτερα. Από τη στιγμή που έχω έρθει, με σέρνει, ωρα, με ωρα, βρίζει. Ωραία, ωραία, ελάτε εδώ όλοι. Ένα λεπτό, meeting, όλοι εδώ, όλοι εδώ. Πρέπει να δουλέψουμε. Ναι. Μέχρι τώρα έχω τρέξει. Έχω λερωθεί και δεν έχω πει τίποτα. Αφήστε να τελειώσει η βραδιά και μετά θα τα δούμε. Οκ, okay. Όλοι τις απόστα σας. Κυρία Έκτορα, δεν ξέρω τι πόσο έχει. Ο μαέστρος εμίλησε. Ο μέγας μάγιστρος. Είμαι πολλά χρόνια και κάνω αυτή τη δουλειά και ξέρω ότι όπου υπάρχει μια ένταση, όπου ακούω φωνές και τέτοια, πρέπει να μπω αμέσως, να δω τι έγινε, να λύσω το πρόβλημα. Γύρισε το, κοίταμε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν μου το έδειξε έτσι. Μην ξανακουμπείς κουζίνα. Τελείωσε. Κοίτα πώς βγαίνει το πιάτο. Έξω. Να λιάσει το στόμα σου, Έκτορα. Το κατάφερες εσύ να τον διώξεις από την κουζίνα και δεν το κατάφερα εγώ τόσα χρόνια. Συγχαρητήρια, σου βγάζω το καπέλο. Έλα, Λίζα, δεν έχω χώρο. Έλα, ηρέμησε, κορίτσι μου. Δεν είμαι εδώ για να κάνεις αντικάσιο. Μ' ακούς. Τι με πιάνεις και τι θέλεις. Θα σου πω τι θέλω, εντάξει. Τι θέλει να μαζέψει όλα αυτά. Κορίτσια, σταματήστε να βγει η δουλειά. Σταματήστε, σε παρακαλώ, μην δίνετε βάση στο σερβίς να του σηκώσουμε. Κοίτα, εμείς είμαστε το σπίτι. Μην μιλάς, μην μιλάς. Δεν πειράζει, θα το μαζέψουμε εμείς. Δεν πειράζει, να το μαζέψουμε εμείς. Δεν κάνω την δημοσιογραφία, όχι, πάω έξω, δεν μοιάζει. Όχι, αλλιώ δεν πάω έξω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να χάσω εδώ μέσα. Σηκώσιμο, να με φάμε. Τι γίνεται? Ήρθε η Παναγιώτα, μάζευε τα πιάτα από έξω και το είπα, δεν έχουμε χώρο. Και αυτή με φώναζε εμένα. Και όχι εδώ μπροστά μου, φύγε από εδώ, δεν σε θέλω, αλήθεια, φύγε από εδώ. Και δεν φεύγεις εσύ καλύτερα. Εσύ να φύγεις, θέλω να μαγειρέψεις εδώ μέσα. Για εδώ. Έλα, εσύ είσαι που δεν μπορείς να βγάλεις και μια σαλάτα. Εσύ που δεν βγάζεις ρε τη σαλάτα με ό,τι πρέπει να έχει. Συζήτησα μια χάρη, μπορεί να ηρεμήσεις τα μύτη. Έλα, άμα θέλεις, έλα εδώ. Μια απλή στην κουζίνα είσαι. Όπου λαλούν πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει. Εδώ έχω την αίσθηση ότι σήμερα δεν θα ξημερώσει ποτέ. Κοπέλες, πάμε να βοηθήσουμε εδώ λίγο. Δόξα σοι. Ηρεμήσαμε. Τι έγινε? Μπράβο. Εμένα το αγαπημένο μου από όλα αυτά το ροζ ήταν. Το ροζ. Πολύ ωραία. Εσάς? Και εμένα αυτό. Το ριζότο. Καλησπέρα. Ωραία φωκάτσια. Μια χαρά. Όλα καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πολύ. Το φαγητό. Υπέροχο. Μόνο που ήταν πολύ φασαρία στην κουζίνα. Το πιο καλό που βρήκα ήταν τα μακαρόνια, τα οποία ήταν βρασμένα όπως πρέπει. Δεν το βρίσκεις σε όλα τα εστιατόρια αυτό. Ωραίες γεύσεις, αλλά όταν δημιουργούνται αυτές οι φασαρίες μέσα στο κατάστημα, δεν είναι εύκολο να απολαύσεις το φαγητό σου. Το μαγαζί είναι πάρα πολύ ωραίο. Το φαΐ θα το βρείτε, είμαι σίγουρος. Εσύ να ακούς και να μην μιλάς. Δεν αντιμιλάμε στους προϊσταμένους, ειδικά σε ώρα δουλειάς. Και εσύ, το νου σου. Εγώ το έχω. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Ο Γκαετάνο λειτουργεί 13 χρόνια τώρα ένα ιταλικό εστιατόριο με ελληνικές συνταγές. Δεν ξέρω αν σε 4 μέρες κατάφερα να του αλλάξω φιλοσοφία πάνω σε αυτή την κουζίνα. Γεννήθηκα Ιταλός, σκέφτομαι όμως σαν Έλληνα. Θα συνεχίζω να σκέφτομαι σαν Έλληνα και θα ξαναγίνω ο Ιταλός που ήμουνα όταν ήρθα στην κουζίνα. Στο επόμενο επεισόδιο.
Μια οικογενειακή ταβέρνα στην πανέμορφη Νόη έχει πάψει να είναι οικογενειακή υπόθεση. Έχουμε πιστεύω προετοιμαστεί, ε. Αυτά στο δικό σου μαγαζί. Εγώ το έχω το δικό μου το μαγαζί. Τα αδέρφια μου δεν ασχολούνται με την κουζίνα. Και πού είσαι στην κουζίνα, μόνη μαμά. Ναι. Η Σεβαστή, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ελπίζει ότι ο Έκτορας Μποτρίνη θα καταφέρει να ταρακουνήσει τα αδέρφια της Δημήτρη και Δήμητρα, ώστε να σωθεί η ταβέρνα. Έλα, τι κάνεις εσύ. Τώρα θα έχουν έρθει δύο φιλελάδες μου. Να μην καθίσω λίγο. Πήρατε παραγγελάτε, ελάτε. Τι παραγγελία να πάρουμε, ρε. Η άλλη Δήμητρα δεν έχει κάνει τίποτα. Κάθε τόσο που έχουμε δουλειά, τα ίδια κάνει. Η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας, η κυρία Μαρία, είναι έτοιμη να συνταξιοδοτηθεί. Ωστόσο, τα παιδιά της δεν δείχνουν να έχουν όρεξη για δουλειά. Δημήτρη, τι κάνετε, θα μου φέρετε παραγγελία. Τώρα, η Δήμητρα κάθεται και μιλάει. Κρέτα, έχουν οι παρέες. Όχι τώρα, πάντα παραγγείλω. Αμάν αυτά τα παιδιά. Τι να ξεκούρασατε για να κάνουν, λέει. Το μαγαζί κάποια στιγμή θα περάσει στο Δημήτρη και οι συγκρούσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια έχουν ξεκινήσει. Τι νομίζεις ότι δεν πάει καλά σε εστιατόριο. Αν το δούλευα εγώ το μαγαζί μόνη μου, δεν θα ήταν έτσι παρατημένο. Το μαγαζί ήταν δικό μου καταρχήν. Θα μπορέσει ο Έκτορας να συμφιλειώσει τα δύο αδέρφια ώστε να βοηθήσουν και την ηλικία. Μητέρα τους. Το μαγαζί από εδώ και πέρα είναι εδώ. Δικό μου. Και η Δήμητρα θα είναι εδώ μέσα μαζί με μένα. Αν θα ζούσε ο άντρας μου, θα πέθαινε πιο γρήγορα από τη στεναχώρια του. Ή θα συνεχίσουν να τσακώνονται σαν το σκύλο με τη γάτα. Δεν μας φαντάζει. Κάνεις εδώ. Έτσι θα είσαι σήμερα. Έτσι, ναι. Έξω και δύο, φύγετε έξω και δύο, έλα. Θα σερβίρω εγώ σήμερα. Είναι σοβαρά πράγματα. Θα τη φάω τη μάσκα. Θα τη φάω. Εφιάλτη στην κουζίνα.